στο τμήμα που διαβάστηκε σήμερα σαν Αποστολική Περικοπή, να τονίζει ότι οι χριστιανοί, τους οποίους ποιμένει ο Τίτος και φυσικά όλοι οι άλλοι χριστιανοί και εμείς σήμερα, πρέπει να φροντίζουμε να προϊστάμεθα καλό έργο. Να φροντίζουμε δηλαδή να πρωτοστατούμε σε καλά έργα. Έργα, όχι λόγια. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει ο Απόστολος σήμερα. Έργα Θεού, έργα πνευματικά και όχι κουβέντες μάταιες. Όχι μάταιες και αλλοφελείς συζητήσεις με τους διαφωνούντας σε ζητήματα πίστεως και ζωής. Δεν βγαίνει τίποτε. Ματέως προσπαθείτε, λέει, να τους πείσετε. Γι' αυτό τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν αποκλίνει από την ορθή πίστη και γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ως αιρετικοί, τέτοιους ανθρώπους, αιρετικούς, με τα μία και δευτέρα νουθεσία παρετού. Μετά από μία πρώτη ή μία δεύτερη ακόμη νουθεσία και συμβουλή, αν βλέπεις ότι δεν διορθώνονται και δεν μετακινούνται από τις εσφαλμένες θέσεις τους, μη χάνεις τον χρόνο σου να ασχολείσαι μαζί τους. Άφησέ τους. Εγκατάλειψε τη συζήτηση μαζί τους. Η αμαρτία για την πλάνη βαρύνει τους ίδιους. Μόνοι τους καταδικάζονται στην απώλεια. Με τα λόγια αυτά διδασκόμαστε ποια πρέπει να είναι η στάση των χριστιανών, των μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας απέναντι στους παντός είδους και πάσης εποχής αιρετικούς. Επί του θέματος λοιπόν αυτού, ας πούμε και εμείς απόψε λίγα λόγια, τολμώντας να μιλήσουμε με μια γλώσσα που τώρα δεν είναι αρεστή στους πολλούς. Είναι ανάγκη να θίξουμε αυτό το θέμα, διότι σήμερα γύρω από αυτό επικρατεί μεγάλη σύγχυση. Ακούμε από τις θεωρούμενες αυθεντίες της Εκκλησίας να εκφράζονται με φιλοφρονήσεις για τους αιρετικούς. Να ονομάζουν λόγω χάρη τον Πάπα αδελφό και μάλιστα αγαπητό. Να χαρακτηρίζουν τον Παπισμό ή τον Προτεσταντισμό εκκλησίες και μάλιστα αδελφές εκκλησίες. Βλέπουμε συναντήσεις, χαιρετισμούς και ασπασμούς, ανταλλαγές δώρων και ποικίλες άλλες επικοινωνίες. Βλέπουμε και προπήρχια ακόμη και κάστρα της Ορθοδοξίας να υποστέλουν τη σημαία και να βάζουν νερό στο αγνό κρασί της Ορθοδοξίας. Και ενώ η Εκκλησία έψαλε και σήμερα τη δόξα των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι τους βαρύς ήλασαν και λιμώδεις λύκους της σφενδόνητη του πνεύματος εξφενδονήσαντες του της Εκκλησίας πληρώματος, δηλαδή έδιωξαν τους άγριους και καταστροφικούς λύκους με τη σφενδόνη του Αγίου Πνεύματος, πετώντας τους έξω από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Οι σημερινοί ποιμένες εμφανίζονται προσκαλούντες, εναγκαλιζόμενοι και θοπεύονται στους λύκους. Σκέπτεται κανείς ότι και εκεί, ναι, και εκεί που λειτουργήσαν σήμερα οι ταγοί της Ορθοδοξίας, ακούστηκαν από το αναλόγιο, από τους ιεροψάλτες αυτά τα λόγια. Πού όμως η συνέπεια προς αυτά? Επειδή βάσει αυτών των λόγων που εκφράζουν επισήμως και αμετακλήτως το στερόν φρόνημα της Εκκλησίας, ερωτώ, θα σφάλει κανείς, εάν παραβάλλοντας την συμπεριφορά των σημερινών ιεραρχών και κληρικών εν γέννη, με την συμπεριφορά και στάση των Αγίων Πατέρων, διατυπώσει το θλιβερό συμπέρασμα ότι λίγοι, πολύ λίγοι ορθοδοκούν σήμερα τον λόγο της αληθείας. Συντασσόμενοι και εμείς οι ταπεινοί με αυτούς τους ολίγους που στοιχούν επί τα ίχνη των Αγίων Πατέρων, ας εξετάσουμε ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους αιρετικούς.
φιλική, ουδετέρα, εχθρική, ας δούμε. Πρώτα-πρώτα, ποιοι είναι ερετικοί και πώς έφτασαν στο σημείο να γίνουν ερετικοί. Ερετικοί είναι οι άνθρωποι εκείνοι που μολονότι βαπτίστηκαν και αυτοί κάποτε στην κολυμπήθρα της Ορθοδοξίας και φέρουν ρώματα εκκλησιαστικά εντούτοις κακόπιν, επειδή είχαν συναναστροφές με ερετικούς ή επειδή διάβαζαν βιβλία και έντυπα που αυτοί γράφουν και θέλουν στην κυκλοφορία ή επειδή άκουσαν λόγια και διδασκαλίες τους ή επειδή δεσμεύτηκαν με υλικά ανταλλάγματα, παρασύρθηκαν και έχασαν την καθαρά και ανώθευτη πίστη. Δεν είναι δε ανάγκη να πλανηθεί κανείς σε πολλά σημεία της εκκλησιαστικής διδασκαλίας για να γίνει ερετικός. Και σε ένα, στο ελάχιστο σημείο να παρασυρθεί και να ξεφύγει, εξέπεσε από την Ορθοδοξία. Όπως ένα πλοίο, δεν είναι ανάγκη να ανοίξουν πολλές και μεγάλες ρογμές στα πλευρά του για να βυθιστεί. Αρκεί και μία και μικρή ρογμή για να το βυθίσει. Κι ας είναι το υπόλοιπο γερό και στεγανό. Οι ερετικοί λοιπόν είναι όσοι, έστω και κατ' ελάχιστο, διαφέρουν στην πίστη από την Ορθοδοξία. Άρα οι ερετικοί δεν διαφέρουν μόνο. Τολμούν και εκφράζουν την διαφωνία τους προς τα ορθόδοξα δόγματα, προς την αλήθεια δηλαδή της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου και προς τις αποφάσεις των Αγίων Συνόδων, τοπικών και οικουμενικών. Σήμερα βέβαια που η προσκύνωση στην αλήθεια έχει ατονίσει και τα μόνα στα οποία μας έμαθε ο κόσμος να είμαστε ευαίσθητοι είναι η υλική ωφέλεια, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αισθησιακή ειδονή και απόλαυση, η ψυχαγωγία, ο προσωπικός και συλλογικός εγωισμός, το κομματικό συμφέρον, τα αθλητικά ρεκόρ, οι επιστημονικές κατακτήσεις, ο άρτος και τα θεάματα, όπως έλεγαν οι αρχαίοι ειδωλολάτρες, σήμερα οι πολλοί ακούγοντας τον ορθόδοξο χριστιανό να αγωνιά για τη διατήρηση και να αγωνίζεται για την ομολογία της αληθείας, τους ακούς με μορφασμό περιφρονήσεως να επαναλαμβάνουν το ψυχρό εκείνο ερώτημα που είχε απευθύνει ο Πιλάτος στον Κύριό μας όταν τον ανέκρινε στο πρετόριο. Ο Χριστός εμπρός τον Πιλάτο είπε τότε: «Εγώ ήλθα στον κόσμο ή να μαρτυρήσω την αληθεία. Και πας ο όνε της αληθείας, ακούει μου τις φωνές». Τότε ο Πιλάτος με μορφασμό περιφρονήσεως είπε: «Τι εστί είναι αλήθεια?» και γύρισε έξω. «Τι εστί είναι αλήθεια?» Αξίζει για την αλήθεια να φωνάζεις, να σκοτώνεσαι, να τρέχεις, να αγωνίζεσαι? Αυτό λέμε και σήμερα στον κάθε ένα από εμάς που δείχνει ευαισθησία για την ορθόδοξη πίστη, για την αλήθεια την παραδεδομένη. Είναι τόσο σοβαρό αυτό, το ότι ο άλλος έχει μια άλλη άποψη, το ότι διαφωνεί, το ότι έχει μια άλλη θεολογική ιδέα? Σε ενοχλεί αυτό? Τους φαίνεται πολύ παράδοξο. Για αυτούς η διαφορά φαίνεται μικρή και αναξίαλο. Δεν είναι όμως καθόλου μικρή. Όταν μιλάει ο Θεός, ο λόγος του έχει μεγάλη βαρύτητα και το κύρος του δεν πρέπει να αμφισβητείται ούτε στο παραμικρό. Είναι λόγος εκείνου που δημιούργησε τα πάντα και τα δημιούργησε ακριβώς με αυτόν τον λόγο. Είπε και έγινε. Δεν μπορεί λοιπόν στα λόγια του Θεού ούτε η ελαχίστη παραφορά. Ας δούμε τρία παραδείγματα. Εκείνος που δημιούργησε τον ήλιο με έναν λόγο, είπε και έναν άλλο λόγο. Δεν είπε μόνο «γεννηθεί το φως και έγινε το φως». Είπε και έναν άλλο λόγο. Είπε
ανοίξτε το κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, στίχος 26. Αν ο ένας λόγος δημιούργησε τον ήλιο, δημιούργησε το φως, αυτός ο άλλος λόγος άναψε τον άλλον ήλιο και είπε μια μεγάλη αλήθεια, που αν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το φως του ηλίου και να κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον ήλιο, τότε μπορούμε να αμφισβητήσουμε και αυτή την αλήθεια. Ότι δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός. Όποιος τολμήσει να πει ότι δεν εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός, αλλά εκπορεύεται και εκ του Υιού, αυτός απαντάει. Αυτός προσβάλλει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αυτός ξεφεύγει από την Ορθοδοξία, γίνεται αιρετικός. Αυτό έκανε ο Πάπας. Το δεύτερο. Εκείνος που είπε να δημιουργηθεί ο άνθρωπος και έπλασε τον άνθρωπο, λαμβάνοντας χώμα από τη γη και πλάθοντάς τον. Εκείνος που έδωσε ζωή στον άνθρωπο, εκείνος είπε και κάποιον άλλο λόγο. Εγώ και ο Πατήρ ένες με. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Αυτό σημαίνει ότι ο Πατήρ και ο Υιός είναι ενωμένοι. Έχουν την αυτή θεία ουσία. Έχουν ομού την ουσία της θεότητος, άρα είναι ομοούσιοι. Η λέξη ομοούσιος είναι θεολογικός και δογματικός όρος που εκφράζει μονολεκτικά με μια λέξη και με απόλυτη ακρίβεια την αλήθεια αυτή, ότι ο Υιός και ο Πατήρ είναι ένα, έχουν την αυτή ουσία. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, με επικεφαλής τον Μέγα Αθανάσιο, έμειναν προσιλωμένοι στον θεολογικό αυτό όρο και μέχρι σήμερα αυτόν τον όρο επαναλαμβάνουμε και εμείς όταν λέμε το σύμβολο της πίστεως. Ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Αντιθέτως ο Άριος, κρίνοντας με το μυαλό του, νόμισε ότι ο Πατήρ και ο Υιός δεν είναι της αυτής ουσίας, αλλά είναι ομοίας ουσίας ο Υιός προς τον Πατέρα. Επέμενε δηλαδή στον ορθόδοξο όρο ομοούσιος να προσθέτει ένα γιώτα. Οπότε το ομοούσιος γινόταν ομοιούσιος. Οι πατέρες όμως δεν υποχώρησαν, διότι με την προσθήκη του γιώτα αυτού του τόσο μικρού γράμματος αλλοιωνόταν όλο το περιεχόμενο της πίστης. Αν ο Χριστός λεγόταν ομοιούσιος και όχι ομοούσιος με τον Πατέρα, τότε έπαμε να πιστεύετε ότι είναι Θεός. Ο ομοούσιος θα πει, όπως είπαμε, ότι έχει την θεία ουσία, την θεότητα ομού, δηλαδή μαζί με τον Πατέρα. Έχει δηλαδή την ίδια ουσία με τον Θεό Πατέρα, άρα είναι Θεός. Και επειδή ο Χριστός είναι πράγματι Θεός, γι' αυτό μόνο αυτός λέγεται ομοούσιος με τον Πατέρα. Ενώ ομοιούσιος, δηλαδή ομοίας ουσίας με τον Πατέρα, είναι και κάθε άνθρωπος. Όλοι εμείς δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτό το καθομοίωση του Θεού σημαίνει ότι με την καλλιέργεια του κατ' εικόνα μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο καθομοίωση, να ομοιάσει δηλαδή με τον Θεό, να γίνει μικρός Θεός, να θεωθεί κατά χάρη. Όποιος λοιπόν ονομάσει τον Χριστό ομοιούσιο με τον Πατέρα, αυτός τον κατεβάζει από τον θρόνο της θεότητος, τον κάνει απλόν άνθρωπο. Κτίσμα δηλαδή και όχι κτίστη των απάντων. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες έμειναν ανυποχώρητοι σε αυτό το γιώτα. Δεν το δέχτηκαν. Δεν δέχτηκαν το ομοιούσιος. Ομοιούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τρίτον. Αυτός που με έναν λόγο είπε και εκτίστηκε η γη, αυτός δια της Αγίας Γραφής είπε και κάτι άλλο. Ότι ο Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας
εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέου. Αφού όμως ο Χριστός, σύμφωνα με όσα είπαμε προηγουμένως, είναι Θεός, ο ούσιος με τον Πατέρα, άρα εκείνη που τον γέννησε, δεν γέννησε άνθρωπο, αλλά γέννησε Θεό και επομένως λέγεται Θεοτόκος. Ο όρος Θεοτόκος είναι και αυτός ένας δογματικός όρος, ο οποίος με τη θεολογική ακρίβεια μας δίνει το περιεχόμενο της πίστεώς μας αλόγινη. Θεοτόκος λέγεται η Παναγία, διότι έδεικε Θεόν. Σε αυτό το σημείο οι αιρετικοί παραφύρουν την αλήθεια. Δεν δέχονται τον όρο Θεοτόκος. Ο Νεστόριος και οι άλλοι μονοφυσίτες που τον ακολουθούσαν έλεγαν την Παναγία όχι Θεοτόκο, αλλά Χριστοτόκον. Ότι εγέννησε τον Χριστό δηλαδή. Χριστός, δηλαδή Μεσσίας, ήταν εκείνος που περίμεναν για να λυτρώσει τον κόσμο. Δέχονται ότι γέννησε τον Χριστό, τον Μεσσία, αλλά αν δεν την πουν Θεοτόκο, τότε σημαίνει ότι αυτός που ήρθε και γεννήθηκε δεν λυτρώνει τον κόσμο. Δεν είναι ο Θεός που έχει τη δύναμη να σώσει. Είναι ένας απλός προφήτης και χρησμένος όπως όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό και εδώ οι πατέρες, με επικεφαλής του Άγιου Κύριλλου Αλεξανδρίας, επέμεναν στον όρο Θεοτόκος και δεν δέχθηκαν τον όρο Χριστοτόκος που έλεγαν οι αιρετικοί. Όποιος ονομάζει την Παναγία Χριστοτόκον, αυτός δηλώνει ότι εκείνος που γεννήθηκε από εκείνη δεν είναι Θεός, είναι απλός άνθρωπος. Ήδη λοιπόν ποιοι είναι οι αιρετικοί και με τι δόλιο τρόπο παραφύρουν τις αλήθειες της Εκκλησίας, τα λόγια του Θεού και δημιουργούνται οι αιρέσεις. Τέτοιοι αιρετικοί είναι αυτοί που αναφέραμε. Ο Νεστόριος, ο Άριος, ο Πάπας, οι Προτεστάντες, μέχρι και τους σημερινούς αιρετικούς των ημερών μας, τους Χιλιαστάς και τους άλλους. Και ειδού πώς έφτασαν οι αιρετικοί να γίνουν αιρετικοί. Έθεσαν την ανθρωπίνη σκέψη και κρίση πάνω από τα λόγια του Θεού. Δεν κοίταξαν την ακρίβεια με την οποία διατυπώνονται τα λόγια του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Άλλος είπε, όχι προεκ του Πατρός εκπορευόμενο, αλλά προσέθεσε και εκ του Υιού εκπορευόμενο ή λατινιστή φιλιόμενο. Άλλος, το ομοούσιο το πατρί το έκανε ομοιούσιο το πατρί. Κι άλλος, το Θεοτόκον το έκανε Χριστοτόκον. Αλλά όταν μιλάμε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Όταν μιλάμε για τον Θεό και για τις αλήθειες της πίστεως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, υπακοή και πειθαρχία, ταπείνωση του νου μας και υπακοή και προσαρμογή στα λόγια του Θεού όπως ακριβώς διατυπώθηκαν. Και τώρα, αφού είδαμε ποιοι είναι οι αιρετικοί, πώς διαμορφώθηκαν, πώς δρούν, τι ζημιά κάνουν μέσα στην Εκκλησία και στις ψυχές μας, τώρα ας θέσουμε το θέμα. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντί τους. Από όσα είπαμε, καταλαβαίνουμε την ολέθρια δράση. Κάνουν ζημιά. Κάνουν ζημιά όχι υλική, η οποία μπορεί να διορθωθεί, αλλά κάνουν ζημιά πνευματική, της οποίας τα αποτελέσματα εκτείνονται στην αιωνιότητα και επομένως είναι ανεπανόρθωτα. Γιατί ό,τι είναι αιώνιο δεν αλλάζει. Η αρχή των σφαλερών πεπιθήσεων των αιρετικών βρίσκεται στην ανθρώπινη λογική, στην θεοποίηση του λογικού τους. Απέναντι στην Εκκλησία έδειξαν ανυπακοή και ανταρσία, έδειξαν υπερηφάνεια, έδειξαν πείσμα και αιμονή στο λάθος το οποίο εγκολπώθηκαν και επενόησαν. Όλα όλες αυτά είναι πάθη, είναι αμαρτίες που διχάζουν την ενότητα της Εκκλησίας, σχίζουν τον άραχο χιτώνα του Χριστού, οδηγούν τους ίδιους, τους αιρεσιάρχες και όσους τους ακολουθούν στην αιώνια απώλεια. Είναι μεγάλο το κρίμα των αιρετικών και γι' αυτό τους περιμένει μεγάλη τιμωρία όσους ιδίως πρωτοστάτησαν και παρέσυραν και άλλους
Πήραν δηλαδή και άλλους στο λαιμό τους. Η τιμωρία θα έρθει. Θα τους την αποδώσει ο Θεός την φοβερά εκείνη η μέρα της ανταποδόσεώς του της δικαίας. Μέχρι τότε όμως εμείς τι συμπεριφορά θα τηρήσουμε απέναντί τους. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ασφαλώς η συμπεριφορά μας απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους δεν μπορεί να είναι ούτε φιλική ούτε ουδέτερη απέναντί τους. Μπορούμε να συνεχίσουμε μια φιλική επικοινωνία μαζί τους ή αδιαφορώντας γι' αυτό να τους αφήσουμε να τους τιμωρήσει απλώς ο Θεός παραβλέποντας το κακό που έκαναν. Είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε θέση εναντίον τους. Όπως ένα κλέφτη, ένα παραχαράκτη, ένα νοθευτή των τροφίμων ή των φαρμάκων δεν τον καταγγέλνουμε μόνο στην αστυνομία και ζητούμε να τον συλλάβει, να τον περιορίσει και να τον τιμωρήσει, αλλά και εμείς οι ίδιοι αποφεύγουμε πλέον τη συναλλαγή μαζί του διότι νιώθουμε κίνδυνο, επειδή φοβόμαστε ότι συνεχίζοντας να συναλλασσόμεθα μαζί του θα βλαβούμε. Γι' αυτό όχι μόνο οι ίδιοι αποφεύγουμε τις επικοινωνίες μαζί του, αλλά και ειδοποιούμε κι άλλους να φυλακτούν από αυτόν. Το ίδιο πρέπει να συμπεριφερθούμε και απέναντι στους αιρετικούς, διότι είναι κλέφτες του ιερού θησαυρού της πίστεως, διότι είναι παραχαράκτες της αληθείας, είναι νοθευτέ της καθαρότητος της ορθοδοξίας μας. Αλλά επειδή ίσως αυτά θεωρηθούν μισαλόδοξα και αγενή από τον ευγενή εντός εισαγωγικών σημερινό κόσμο, ας καταφύγουμε και για το ζήτημα αυτό στις πηγές της πίστεώς μας, στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, για να δούμε τι επιτάσσει ο Κύριος. Τι διαβάζουμε λοιπόν πάνω στο θέμα που μας απασχολεί μέσα στα Ιερά μας Βιβλία? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής της αγάπης, γράφει για τη στάση του Ορθοδόξου πιστού απέναντι στον κάθε αιρετικό. Β' Επιστολή Ιωάννου, στίχοι 10 έως 11. «Ήτης έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν που φέρει, μη λαμβάνεται αυτόν εις οικία και χέριν αυτό μη λέγεται. Ο γάρ λέγον αυτό χέρι, κοινωνεί της έγνης αυτού της πονηρής. Όποιος έρχεται, λέει, σε εσάς και δεν φέρει την ορθόδοξο διδασκαλία και πίστη, δεν κρατάει την ορθόδοξο διδασκαλία και πίστη, ούτε να τον χαιρετάτε, ούτε στο σπίτι σας να τον βάζετε. Γιατί όποιος τον χαιρετά, επικοινωνεί και ενισχύει τα πονηρά του έργα». Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Ιωάννης, επειδή την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν λουτρά στα σπίτια του καθενός, αλλά όταν είχε ανάγκη κάποιος να κάνει λουτρό πήγαινε σε δημόσια παρανία, όπως τα έλεγαν, πήγε κάποτε να κάνει λουτρό σε ένα δημόσιο παρανείο. Το πληροφόρησαν όμως ότι μέσα βρίσκεται εκείνη την ώρα κάποιος αιρετικός ονόματι Κύριγδος, γνωστός για τις αιρετικές διδασκαλίες. Και τότε ο Άγιος Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, εκείνος που ονομάζει την αγάπη ότι είναι το γνώρισμα του Θεού και ότι πρέπει να το έχουμε όλοι για να είμαστε χριστιανοί, αυτός ο μαθητής της αγάπης τι είπε? «Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Μη και το βαλανίον συμπέσει ημίν έλλον όντως κυρίνθου του της αληθείας εχθρού». Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Μη πέσει και μας πλακώσει το λουτρό, γιατί μέσα είναι ο κύριτος, ο εχθρός της αληθείας. Αλλά αίρεσης, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι μόνο η παραφορά του δόγματος. Είναι και η παραφορά της ζωής, η εισαγωγή νέων ηθών και συνηθιών ξένων προς την Ευαγγελική Πολιτεία. Γι' αυτό την ίδια στάση, τη στάση της αρνήσεως πάσης επαφής, συνιστά ο Απόστολος Παύλος, ο κορυφαίος Απόστολος και το σκεύος της εκλογής και για θέματα ηθικής αταξίας. Λέει στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 3, στίχος 6. «Παρά
Σας παραγγέλνουμε, αδελφοί, στέλνεστε εμάς, δηλαδή να συστέλνεστε, να μαζεύεστε, να απομακρύνεστε, να αποφεύγετε την επικοινωνία με κάθε αδελφό που περιπατεί αντάκτως και όχι κατά την παράδοση που παρέλαβε από εμάς. Απομακρυνθείτε, απομονώστε το, αποφύγετε την επαφή μαζί. Έμπρακτη εφαρμογή αυτού του λόγου είναι εκείνο που έκανε στην Εκκλησία της Κορίνθου, όταν παρουσιάστηκε εκείνος ο αιμορρύκτης, ο οποίος αμάρτησε τόσο φοβερά, ώστε ανάγκασε τον Απόστολο Παύλο να δώσει εντολή να του κόψουν την επικοινωνία. Να μην έχω πλέον επικοινωνία μαζί. Και όχι μόνο τον αιμορρύκτη, και άλλους παρεκτρεμωμένους, όλους τους παρεκτρεμωμένους, ο Απόστολος Παύλος συνιστά να τους αποφεύγουν οι πιστοί, όταν λέει στην Α' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5, στίχος 11. «Έγραψα ημίν, μη συναναμείγνεστε, εάν της αδελφός ονομαζόμενος, ή πόρνος, ή πλεονέκτης, ή δωρολάτρης, ή λίδωρος, ή μέθησος, ή άρπαξ, τότε ούτω μη δε συνεστεί». Σας έγραψα, λέει, ότι εάν κάποιος λέγεται αδελφός, λέγεται χριστιανός, αλλά ζει με αυτόν τον τρόπο, με ανηθικότητα, είναι άρπαξ, είναι κλέφτης, είναι ιδωλολάτρης, με αυτόν μήτε να συνεστείτε. Μήτε να κάθεστε στο τραπέζι μαζί. Μην καθίσετε να φάτε μαζί του στο τραπέζι. Οι ειδικές αταξίες, οι παρεκτροπές του πρακτικού βίου, πρέπει να αντιμετωπίζονται με αποφυγή της επικοινωνίας, με διακοπή της φιλικής και αδελφικής συμπεριφοράς. Και αλλού επίσης ο Απόστολος Παύλος βλέπουμε να εκφράζεται και να επιτάσσει με αυστηρότητα, διότι οι παρεκτροπές στο είδος ή στο δόγμα έχουν αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού και σημαίνουν καταφρόνηση της αγάπης του και του λόγου. Λέει λοιπόν στην Α' προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16, στίχος 22. «Ήτης ου φιλί των Κύριων Ιησού Χριστών ή το ανάθεμα, μαράναθα», δηλαδή ο Κύριος εκείς. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο, να είναι αναθεματισμένος, ξεκομμένος. Ο Κύριος εκείς, έρχεται ο Κύριος δηλαδή και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα. Δεν ανέχεται και δεν επιτρέπει ο Απόστολος Παύλος ούτε την παραμικρή αλλαγή στη διδασκαλία. Ας τον ακούσουμε πόσο απόλυτος είναι όταν γράφει και στους Γαλάτας. Κεφάλαιο 1, στίχοι 8 έως 9. «Αλλά και αν εμείς, η άγγελος εξ ουρανού, ευαγγελίζεται ημίν παρόεμι και αλεσάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω. Ως προειδήκαμε και άλλο πάλι λέμε. Ήδης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω». Τόση βεβαιότης, τόση ακρίβεια, τόση προσήλωσης απαιτείται στην αλήθεια. Συνοψίζοντας τώρα τις συμβουλές των Αγίων αυτών ανθρώπων από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, βλέπουμε να μας συνιστά το εξής η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση ως προς τη στάση μας απέναντι στους αιρετικούς. Τον αιρετικό μην τον δέχεστε στο σπίτι σας. Μην κάθεστε μαζί του στο τραπέζι. Μην τον χαιρετάτε καν. Φύγετε από κοντά του. Αποφεύγετε τον. Κηρύξτε τον επικίνδυνο σε όλους. Ξεκόψτε τον. Αναθεματίστε τον. Γι' αυτό είναι και τα αναθέματα που ακούμε στους πόρους της Οικουμενικής Συνόδου την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Πρόκειται για αιρετικούς οι οποίοι κατεφρόνησαν την αλήθεια, κατεφρόνησαν τον Λόγο του Χριστού, ασέβησαν στο πρόσωπο του Χριστού και γι' αυτό τους αξίζει το ανάθεμα. Και η στάση αυτή, η αρνητική, η ευθρική, η πολεμική στάση απέναντι στους αιρετικούς, δεν αφορά μόνο τις κοινωνικές σχέσεις. Σύμφωνα με τις αποστολικές αυτές επιταγές, αφού η κοινωνική επαφή απαγορεύεται, πολύ περισσότερο αποκλείεται
εις εφαρμογήν αυτής της αρχής και οι ιεροί κανόνες επιτάσσουν ότι απαγορεύεται η συμπροσευχή με αιρετικούς. Συγκεκριμένα, ο 45ος κανόν των Αγίων Αποστόλων ορίζει «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, αιρετικής συνευξάμενος, μόνον αφοριζέστο». Ή δε επέτρεψε αυτής ως κληρικός ενεργής ετή, καθερίστο. Δηλαδή, αν κάποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος συμπροσευχηθεί με αιρετικούς, να αφορίζεται μόνο. Αν όμως τους επέτρεψε σαν κληρικός να ενεργήσουν κάτι, να ιεροπρακτήσουν, να εισέλθουν μέσα στην Εκκλησία και να ενεργήσουν κάτι περισσότερο, τότε να καθερείται. Αυτά ισχύουν, αδελφοί μου, για τους αμετανοήτους και δεδηλωμένους αιρετικούς. Υπάρχουν όμως και άλλοι, οι οποίοι δεν είναι ακόμη αμετανοήτοι και δεδηλωμένοι αιρετικοί. Κλονίζονται, παρασύρονται, βρίσκονται μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως. Δεν έχουν καταλήξει στην αίρεση, αλλά δεν είναι και σταθεροί στην Ορθοδοξία. Σε αυτούς τι στάση πρέπει να κρατήσουμε? Σε αυτούς που δεν έχουν σκληρυνθεί, σε αυτούς που παρασύρονται και κλονίζονται, που έχουν ανάγκη στηριγμού και βοηθείας, ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Ιούδας στην καθολική του επιστολή. «Ους δε εν φόβο σώζεται εκ του πυρός αρπάζοντες». Δηλαδή αυτούς να τους σώζεται με φόβο, αρπάζοντας τους μέσα από τη φωτιά. Αυτούς δηλαδή πρέπει οι σταθεροί στην πίστη, αυτοί που γνωρίζουν τα ορθόδοξα δόγματα, να τους πλησιάζουν με φόβο Θεού και να προσπαθούν να τους διαφωτίσουν, να τους ελκύσουν στην αλήθεια, αρπάζοντάς τους από τη φωτιά της απολίας. Εδώ έχει θέση ο διάβολος. Αξίζει για αυτά τα θύματα της δολιότητας των αιρετικών να δείξουμε ενδιαφέρον, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να τους αποσπάσουμε από τα δόντια του λύπη. Και χρόνο να αφιερώσουμε και χρήματα να ξοδέψουμε για να τους εφοδιάσουμε με αντιαιρετικά βοηθήματα και χαρισματούχους να επιστρατεύσουμε και αγάπη και συμπαράσταση να δείξουμε και προσευχή προπαντός να κάνουμε, λέγοντας τα λόγια εκείνα που αναφέρονται μέσα στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου. Τους ολιγοψύχους παραμύθισον, τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε, τους μετραλημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Οι καλοπροαίρετοι με τον τρόπο αυτό θα ελκυστούν και θα επανέλθουν στην μάντρα της Ορθοδοξίας. Οι άλλοι, οι σκληροί και πεπορωμένοι, δεν απαντάνε. Γι' αυτό ακούσαμε σήμερα τον Απόστολο να λέει «Αιρετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέραν νοθεσία παρετού, ειδός ότι εξέστραφε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Είναι χαμένος κόπος και χαμένος χρόνος το να μιλάει κανείς μαζί τους. Μία ή δύο φορές να τους νοθετήσεις, και αν δεν αλλάξουν, άφησε τους. Η ευθύνη για την απώλειά τους βαρύνει τους ίδιους, είναι αυτοκατάκριτη. Εκείνο πάντως που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθεί εκ μέρους των πιστών προς τους αιρετικούς είναι η βία. Με τη βία τίποτε ποτέ δεν κερδίζει η Εκκλησία. Ο αιρετικός που θα μεταχειριστούμε βία εναντίον του σκληρύνεται περισσότερο. Ενώ στα μάτια των άλλων, των αγαών που δεν ξέρουν, αρχίζει να γίνεται και ευσυμπάθητος, αρχίζει να ηρωοποιείται και μπορεί να ελκύσει τη συμπάθειά τους και να πάνε κοντά. Όχι βία λοιπόν, αλλά πειθό δια του λόγου, διαγραφικών επιχειρημάτων. Όπλο μας είναι ο λόγος του Θεού και η αλήθεια. Φτάνει αυτό. Δεν χρειάζεται άλλο τίποτα να μεταχειριστεί κανείς απέναντι στους αιρετικούς. Αλλά και εδώ προσοχή. Διότι δεν
αξίωνα και εξαγάγουν διάλογο. Έχουμε την αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε όλοι να την αντιτάξουμε την αλήθεια με την ίδια αποτελεσματικότητα στους αιρετικούς. Υπάρχουν λίγοι χαρισματούχοι οι οποίοι μπορούν να την εξαγάγουν διάλογο. Οι άλλοι, ας αφήσουμε αυτούς τους λίγους, τους χαρισματούχους, να διεξαγάγουν τον διάλογο και εμείς ας τους συνοδεύουμε με την προσευχή μας. Να ξέρουμε ότι ο επιχειρών να επιστρέψει αιρετικόν άνθρωπο στην Εκκλησία, κατ' ουσίαν επιχειρεί να βγάλει δαιμόνιο. Το δαιμόνιο της πλάνης, πνεύμα πλάνης έχουν οι αιρετικοί. Επομένως, εκτός από τα γραφικά επιχειρήματα, όταν κανείς πάει να επιστρέψει αιρετικό, να βγάλει πνεύμα πλάνης, δηλαδή χρειάζονται και εκείνα τα δύο που είπε ο Χριστός μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τούτο το γένος σου και εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Χρειάζονται και αυτά. Αυτά λοιπόν μας συνιστά η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας. Και αυτά πρέπει να εφαρμόσουμε όλοι. Από τον πρώτο αρχιερέα μέχρι τον τελευταίο πιστό και λαϊκό. Και οι μεν απλοϊκοί, κληρικοί και λαϊκοί συμμορφώνονται και τηρούν την πρέπουσα στάση απέναντι στους αιρετικούς. Λειτουργεί σε αυτούς εκείνο το χρίσμα που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχος 26-27. Αυτά έγραψα ημίν περί των πλανώτων ημάς και εμείς το χρίσμα που ελάβεται από αυτού εν ημίν μένει και ού χρειαν έχετε ή να τις διδάσκει ημάς, αλλώς το αυτό χρίσμα διδάσκει ημάς περί πάντων και αληθές εστί και ού και στη ψεύδος και καθώς εδίδαξεν ημάς μενείτε εν αυτό. Από τη στιγμή δηλαδή του Ιερού Βαπτίσματος και του Ιερού Χρίσματός σας, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έχετε ένα χάρισμα να διακρίνετε ποιοι είναι πλάνοι και ποιοι είναι ορθόδοξοι. Δεν χρειάζεται να σας διδάξει κανείς περισσότερο. Με το βάπτισμα και το χρίσμα που πήρατε, έχετε εφοδιαστεί με ένα ειδικό αισθητήριο με το οποίο μυρίζεστε που υπάρχει πλάνη και που υπάρχει ορθοδοξία. Όπως τα πρόβατα έχουν στην όσφρησή τους αυτό το χάρισμα να διακρίνουν τα βλαβερά από τα ωφέλιμα χορτάρια. Ποια είναι κατάλληλα για την τροφή τους και ποια είναι φαρμακερά. Και βλέπεις δεν τα πλησιάζουν. Και σώζονται και ζουν. Με αυτό να έρθει το χάρισμα που τους έχει δώσει ο Θεός. Πολλές φορές το διαπιστώνουμε αυτό, γιατί και εσείς καμιά φορά θα έτυχε παίρνοντας περιοδικά προβουχάρι, μοιράζοντας πίθα κάπου σε ένα λεωφορείο, σε ένα νοσοκομείο, σε κάποιο χώρο που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πάτε να δώσετε σπίθα και σας λένε «Είναι ορθόδοξο». Επειδή δεν ξέρουν οι άνθρωποι, έχουν όμως αυτή την επιφύλαξη. Και αυτό είναι το χρήσμα που λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης. Αυτό το χάρισμα δηλαδή, το να είναι κανείς επιφυλακτικός και να κοιτάζει, είναι καθαρή τροφή αυτή ή μήπως κρύβεται δηλητήριο μέσα εκεί. Θυμηθείτε και εκείνο το βοσκό που αναφέρει η ιστορία των μεταεπαναστατικών χρόνων. Ήταν λέει κάποιος τσομπάνος και έβγος και τα πρόβατά του τα χρόνια αφού απελευθερώθηκε η Ελλάδα και εδώ είχαν έρθει οι βαβαροί και κυκλοφορούσαν οι προτεστάτες και αλώνιζαν τον τόπο και ήθελαν να αγρέψουν στον προτεσταντισμό ανθρώπους, ορθοδόξους. Ήταν λοιπόν ένας τσομπάνος και έβγος και τα πρόβατά του και είχε καθίσει σε ένα εξοκλησάκι απ' έξω. Καθόταν εκεί στο πεζούλι και ακουμπούσε στον τοίχο της εκκλησίας. Πέρασε οι Προτεστάντες, πιάσανε κουβέντα μαζί και προσπαθούσε ο Προτεστάντης εκμεταλλευόμενος τις γνώσεις του και την αμάθεια του βοσκού να τον παρασύρει. Και του λέει τώρα τι πιστεύετε εσείς, ξέρεις εσύ τι πιστεύεις, ποιο είναι το περιεχόμενο της πίστεώς σας και ποιο είναι αυτό που σου λέω εγώ, μπορείς εσύ να διακρίνεις, εγώ ξέρω, άκουσέ με εμένα. Και εκείνος αντέδρασε τότε. Ο βοσκός, ο τσοπάνος, ο αγράμματος είχε αυτό το χρήσμα που λέμε και αντέδρασε.
και χτυπάει με την κλίτσα του τον τοίχο της εκκλησίας. Και νομίζοντας αυτός ότι θα τον αφοπλίσει και θα τον αποστολίσει, και τι πιστεύει του ότι πιστεύω εγώ. Θαυμάστε, αδελφοί μου, σε αυτή την απλή απάντηση, πόσος θησαυρός κρύβεται. Αυτό τι σημαίνει. Δεν ξέρω εγώ θεολογία, δεν ξέρω εγώ να σας πω κουβέντες θεολογικές και όρους επιστημονικούς για να σας πω τι πιστεύω εγώ, τι πιστεύετε εσείς. Ένα ξέρω, ότι πιστεύει η Εκκλησία μου, το πιστεύω εγώ. Ό,τι μου πει η Εκκλησία, εγώ σκύβω και προσκυνώ και το δέχομαι. Ό,τι και να μου πει. Αυτό είναι το μυστικό το οποίο κρατάει τις ψυχές στην αλήθεια. Έστω και αν δεν ξέρουμε γράμματα, έστω και αν δεν ξέρουμε πολλά, για να διακρίνουμε και να πούμε ποιος είναι ο Ορθόδοξος, ποιος είναι ο Ερετικός. Με αυτό τον απλό τρόπο, με αυτή την ταπεινή υπακοή στις Εκκλησίες τα διδάγματα, ασφαλίζεται η κάθε ψυχή. Ένας ταπεινός ιερεύς σε ένα ακριτικό χωριό της πατρίδος μας δεν ήξερε πολλά γράμματα. Είχε όμως και αυτός τον πόθο της Ορθοδοξίας και την αγάπη προς το ποιμνιό του. Τους επισκέφθηκαν κάποτε αιρετικοί. Ήρθαν οι χιλιαστέ, μετά έντυπά τους, εξοπλισμένοι, οργανωμένοι. Μόλις είδε ο ταπεινός ιερεύς τον είδε αυτό, τι είχε να κάνει. Πάει και χτυπάει την καμπάνα. Ξεσηκώνει όλο το χωριό. Και μετά έκανε το εξής απλό πράγμα με το οποίο όμως τους αφόπλησε. Λέει στους χιλιαστάς, τραμιακοί είστε ξένοι εσείς, πρέπει κάποιος να σας συστήσει εδώ στο χωριό. Λοιπόν, εγώ θα σας ακολουθώ όπου πάτε και θα σας συνιστώ. Όπου πηγαίναν λοιπόν, όποια πόρτα χτυπούσαν, προλάβαινε ο ιερεύς και λέει, από εδώ οι κύριοι είναι χιλιαστές, ήρθαν να μας αλλάξουν την πίστη. Έτσι έκανε τους πληρωμένους πράκτορες του Μπρούκλιν να τα μαζέψουν και να φύγουν γρήγορα γρήγορα. Ο απλός λοιπόν ιερός κλήρος και ο ταπεινός ορθόδοξος λαός τηρούν σωστή σε γενικές γραμμές πλην κάποιες εξαιρέσεις, τηρούν σωστή στάση απέναντι στους αιρετικούς. Τι γίνεται όμως με τις κορυφές της ιεραρχίας και της θεολογίας? Τα φτωχά από ψηλά λόγια του ταπεινού και αμαρτωλού ιερέως που σας ομιλεί δεν έχουν τη δύναμη βέβαια να φτάσουν στα αυτιά τους. Απευθύνονται στον ταπεινό, ορθόδοξο, κλήρο και λαό. Αλλά για την ολοκλήρωση του θέματός μας, αφού μιλήσαμε και είπαμε μέχρι τώρα για το ποια πρέπει να είναι η στάση των μικρών απέναντι στους αιρετικούς, ας πούμε και ποια πρέπει να είναι και η στάση των μεγάλων απέναντι στους αιρετικούς, έστω και αν δεν μας ακούσουν. Δεν είναι δικά μου αυτά που θα υποδειχθούν στη συνέχεια. Είναι συμπεράσματα που βγήκαν από την κοινή εκκλησιαστική συνείδηση. Πρώτον, να διακοπεί ο λεγόμενος διάλογος με τους αιρετικούς, αφού κατά τον Απόστολο αιρετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουθεσία πρέπει να τον αφήνουμε. Όχι μία και δευτέρα, αλλά πολλές νουθεσίες δέχθηκαν μέχρι τώρα οι αιρετικοί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και στους διαλόγους οι οποίοι έχουν γίνει στις διάφορες επιτροπές χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Διακοπή λοιπόν του διαλόγου και να αποσύρουν τους εκπροσώπους των όλες οι Ορθόδοξες Αρχιεπισκοπές και τα Πατριαρχία από το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που είναι όργανο της πανερέσεως του Οικουμενισμού. Δεύτερον, να πάψει οποιαδήποτε ενέργεια για συνεορτασμούς με αιρετικούς αναγαλουμένης και της γνωστής πατριαρχικής εγκυκλίου που ήλθε εσχάτωσης φως, η οποία βολιδοσκοπεί ιεράρχας ζητώντας τη γνώμη τους προκειμένου να καθιερωθεί κοινή ημέρα εορτασμού του Πάσχα για όλες τις χριστιανικές ομολογίες. Τέτοιες ενέργειες, αλλά και τέτοιες προθέσεις δεν θα συμβάλλουν στην ενότητα, αλλά θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων σχισμάτων. Τρίτον, και η
και η εθιμοτυπική παρουσία ετεροδόξων σε τοπικές εορτές της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε πανηγύρις, σε λιτανίες κτλ. Έχει αναμφισβητήτως χαρακτήρα συμπροσευχής. Η θέα και η εικόνα που δίδουν παπικοί κληρικοί ή προτεστάντες πλησίων Ορθοδόξων ιερέων ή και ιεραρχών διεγείρει δυσφορία στο εκκλησιαστικό πλήρωμα. Όχι μόνο λοιπόν να πάψουν οι προσκλήσεις, αλλά και να δηλωθεί στους ετεροδόξους ότι η παρουσία τους είναι ανεπιθύμητη. Τέταρτο, να δηλωθεί ότι η γενομένη επί Αθηναγόρα ερήμην του Ορθοδόξου Πληρώματος, άρσης των αναθεμάτων, δεν ισχύει. Εμένουμε στον αναθεματισμό των Λατίνων ως αιρετικών, εφόσον ούτε κανονικές διαδικασίες για την άρση τηρήθηκαν, αν ούτε και ουσιαστική απομάκρυνση από την αίρεση και μετάνοια δεν σημειώθη. Το χάσμα που επισημοποιήθηκε το 1054 όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά από τότε έχει διευρυνθεί πολύ περισσότερο. Πέμπτον, να δηλωθεί ο πίος ότι όλες οι επί της αυτής γραμμής γενόμενες συμφωνίες, διακηρύξεις, κοινές δηλώσεις, όπως η διαβόητη εκείνη κοινή δήλωση του Βελεπενδίου ή οι άλλες συμφωνίες με τους αντιχαλκιδονίους μονοφυσίτες, δεν έχουν την σύμφωνο γνώμη και έγκριση του εκκλησιαστικού πληρώματος και επομένως είναι άκυρες. Έκτον, να σταματήσουν οι μεικτοί γάμοι, ιδίως στο εξωτερικό, να αρνηθεί η από περάτων έως περάτων γης εκκλησία την ευλογία της σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη της. Όσοι επιθυμούν να λάβουν την ευλογία της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας δεν έχουν παρά να ασπαστούν την Ορθοδοξία κατηγούμενοι και βαπτιζόμενοι. Έχουν να διακηρυχθεί σταθερός η συνοδικός διατυπωθής αθέσης ότι οι αιρετικοί στερούνται χάριτος και επομένως προκειμένου περί εισδοχής ετεροδόξων στην Ορθόδοξη Εκκλησία η μόνη οδός εισόδου σε αυτήν είναι το βάπτισμα και όχι μόνο το χρίσμα και ο λίμενος. Όμως, ειδικώς για την Θεία Λειτουργία, την τέλεση δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, να απαγορευτεί η παρουσία ή οδήποτε ετεροδόξων. Δεν ακούγεται ασκόπως το λειτουργικό πρόσταγμα «Ταστήρας, ταστήρας». Εάν και αυτοί οι κατηγούμενοι καλούνται να αποχωρήσουν πρώτης ενάρξεως της Θείας Λειτουργίας των πιστών με το κέλευσμα «Όσοι κατηγούμενοι προέλθετε, οι κατηγούμενοι προέλθετε», δηλαδή αποχωρήστε, πολύ περισσότερο η ετερόδοξη. Μόνο αν επιθυμούν να κατηχηθούν και να προσέλθουν στο Ιερό Πάπτισμα, μόνο τότε μπορούν να παρίστανται και πάλι μόνο μέχρι τη Θεία Λειτουργία των κατηγουμένων, δηλαδή μέχρι τα αναγνώσματα, όχι και στη Θεία Λειτουργία των πιστών. Ένατον, να καταργηθεί στις ορθόδοξες θεολογικές σχολές το μάθημα της ιστορίας της οικουμενικής κινήσεως, το οποίο έχει εισαχθεί και διδάσκεται. Διότι όπως διδάσκεται, συμβάλλει στην άμπληση των ορθοδόξου φρονήματος των φοιτητών και αποτελεί σχεδόν προπαγάνδα υπέρ του οικουμενισμού, τον οποίο ο αείμνηστος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς εχαρακτήριζε ως πανέρεση. Και δέκατον, να κληθεί ο επίσκοπος εκείνος που είπε ότι παρήλθε πλέον η εποχή της ναρκισευομένης Ορθοδοξίας να ανακαλέσει τον λόγο. Επίσης να κληθεί ο αρχιεπίσκοπος εκείνος ο οποίος την εν κυρίω καύχησή μας για την Ορθόδοξο πίστη μας χαρακτήρισε ως υπεροψία της Ορθοδοξίας να ανακαλέσει τον λόγο. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, αν θέλουμε να κρατήσουμε την πίστη μας καθαρά και αμύαντη από αιρετικές παραφθορές, πρέπει
πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Όπως για να φυλάξουμε την υγεία μας, προσέχουμε να μην έρθουμε σε επαφή με φορείς μεταδοτικών ασθενειών, λόγω χάρη με όσους έχουν προσβληθεί από την κατηραμένη ασθένεια του AIDS. Έτσι, και ακόμη μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται να μην έχουμε σχέσεις με αιρετικούς πάσης αποχρώσεως, όσο στενά συνδεδεμένοι κι αν ήμασταν μαζί τους προηγουμένως. Από εκεί, από τους αιρετικούς αφενός. Και αφενέρου, συσπήρωσης με τους ορθοδόξους αδελφούς μας. Αυτό σημαίνει αναγνώριση των αγώνων τους, δικαίωση των θέσεών τους, αποκατάσταση του κύρους των. Δεν είναι ορθό ο ιεράρχης που ευλασφήμισε λέγοντας «Αρήλθε πλέον η εποχή της ναρκισευωμένης ορθοδοξίας που να μένει στη θέση του» και οι δύο ιερομόναχοι της Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολικής Αγιάς και μία μοναχή της Μονής Ισοδίων της Θεοτόκου και Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, όπως ανέγραψε στον Ορθόδοξο τύπο ο αγωνιστής Νικόλαος Ψαροδάκης, να καθερούνται, να αποσχηματίζονται, να διαγράφονται από τα μοναχολόγια και να αποβάλλονται από τις μονές τους. Δεν είναι ορθό ο Αρχιεπίσκοπος που ευλασφήμισε μιλώντας για υπεροψία της Ορθοδοξίας να είναι στη θέση του και ο θεολόγος που τον δίλεψε να αφορίζεται. Δεν είναι ορθό οι αιρετικοί να εισέρχονται στους ναούς μας και να φάρουν μέρη τις βαθμίδες του φρικτού θυσιαστηρίου, οι δε πιστοί Ορθόδοξοι κάτω στην Αυστραλία να αποκλείονται της Θείας Κοινωνίας. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Αν δεν διορθωθούν, μας περιμένει μεγάλη συμφορά και μεγάλη τιμωρία. Μακριά λοιπόν από τους αιρετικούς και κοντά, πολύ κοντά με τους αληθινά Ορθοδόξους, τους διοκομμένους για την κανονική τάξη και την ομολογία τους, για να μπορούμε να λέμε ότι συνεχίζουμε την ίδια γραμμή που ακολούθησαν οι Άγιοι Πατέρες, των οποίων σήμερα τιμούμε την Ιερά Μνήμη, και να επαναλαμβάνουμε τον θούριο του Ιωσήφ Βρυενίου. Ού καπαρνισόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία, ού ψευσόμεθά σε πατροπαράδοτον σέβας, ού καφιστάμεθά σου μήτερ ευσέβεια. Εν σύ εγεννήθημεν και σύ ζώμεν και εν σύ κοιμητισόμεθα. Είδε καλέστη καιρός και μυριάκης υπερσού τεχνιξόμεθα. Αμήν. Το επόμενο κήρυγμα θα γίνει την ερχομένη Κυριακή 20 Οκτωβρίου 1996 και ώρα 7. Ο μιλητής κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Σωτηρόπουλος. Να ειδοποιήσετε κι άλλους. Τα μαθήματα των νέων φοιτητών κλπ. Θα αρχίσουν το ερχόμενο Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 1996 και ώρα 7.30 το βράδυ. Το μάθημα των μαθητών της Αστραπής θα αρχίσει την ερχομένη Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 1996 και ώρα 11.30 το πρωί. Τα μαθήματα των Κυκλαρχών και λοιπόν ακροατών της σημερινής της Αγίας Γραφής θα αρχίσουν την μεθεπομένη εβδομάδα. Θα ακούσετε σχετική ανακοίνωση την ερχομένη Κυριακή. Σας υπενθυμίζουμε για την ελληνική σημαία, την οποία πρέπει να αναρτήσουν όλοι στα σπίτια και στα γραφεία μας εν ώψη της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Όσοι έχουν εφαρμένες σημαίες ή όσοι δεν έχουν καθόλου, να φροντίσουν να προμηθευτούν καινούργιες. Κατά την έξοδό σας μπορείτε να ζητήσετε όσοι θέλετε σε προσιτές τιμές. Σας πληροφορούμε ότι έχει κυκλοφορήσει ακόμη το νέο φύλλο του περιοδικού «Μαθητική Αστραπή». Όσοι διανέμουν φύλλα, ας αναζητήσουν τις σχετικές ποσότητες στις εξόδους. Υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ορθώς τυρίνας επίγης τους πατέρας ημών θεμελιώσας.
προστασία των χριστιανών να κατέσχυνε με σιτία προς τον ποιητή μετάθεται Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Στον ειρήνης.